προσέγγιση των κυρίων Σαφουσίνης Θεόφιλος. Θέμα 4. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση και αναμείωση των κυριωστέων δεξιοπαιδευτικών του πρώτου κάθετος 37 όμορφη γραμμή κάθετος 2018 προκήρυξης του Δήμα Αγρών που δεν αποδέχεται το διορισμό της θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου 4483 κάθετος 2017 όμορφη γραμμή που δεν αποδέχεται το διορισμό της θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 η κυρία Κοσμή Λουίζα. Κυρία Κοσμή, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, για όλους τους Δήμους, θέμα που δεν θα έχει συγγενή, δεν θα το ξαναβάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κυρία Κοσμή Λουίζα. Αυτό εδώ μας δίνουν σύμφωνα με το άρθρο 81, 43-17 ονόμους, μας δίνει δυνατότητα να προσλάβουμε από την προκήρυξη, από την ίδια προκήρυξη, 2008, τους υπόλοιπους επιτυχόντες. Είναι αναλυτικότερα 21 άτομα εργάζονται στο ΥΕΕ και 17 ΔΕΚΑ ΕΕ. Διάφορους τομείς, δηλαδή είναι ΔΕΚΑ ΕΕ με το ΔΕΚΑ ΕΕ, ΔΕΚΑ ΕΕ με 26 μηχανοτεχνητών αυτοκινήτων, Κυρία Κοσμίδο, έχει τον λόγο. Ευχαριστούμε την κυρία Κοσμίδο. Κύριος Αναστάσιο. Από ό,τι άκουσα από την εισήγηση, δηλαδή θέλουμε ακόμα 38 άτομα. 38 άτομα. Χρειαζόμαστε. Οι υπάλληλοι του Δήμου βρίσκονται όλοι στις κατάλληλες θέσεις και υπάρχουν αυτά τα κενά. 38 άτομα, ξέρετε πόσα χρήματα είναι το χρόνο για τον Δήμο. Που φυγάνε σύνταξη. Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό δεν έχει σημασία, κύριε Σιρήγη. Δεν έχει σημασία. Πόσα χρήματα, πόσο στοιχίζουν αυτά τα 38 άτομα το χρόνο στον Δήμο μας, κυρία Κοσμίδου. Μπορείτε να μας πείτε. Περίπου 500.000. Θα έχει ο Δήμος μας από τα χρήματα, να τα δώσει. Η κυρία, παρακαλώ, η κυρία Κοσμίδου έχει το λόγο. Ο κύριος Συρηγίτης. Κύριε συνάδελφε, από ό,τι γνωρίζεις, υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα όσον αφορά στο Δήμο μας. Έχουμε φύγει γύρω στα 57 άτομα στα 4 έτη τα οποία διοικούμε σε σύνταξη. Δεν έχουν αναπληρωθεί αυτές οι θέσεις. Χρειάζονται οι σπαστικές λύσεις. Οι λύσεις ασπιρίνας να πάρουμε δίμηνα, τρίμηνα, δεν είναι λύσεις. Όσο αφορά για τα ποσά τα οποία μας λέτε, εσείς πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, διότι είστε και γνώσεις των οικονομικών, ότι υπάρχουν τα ανταποδοτικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο οικονομικό επάνω τεθέσματα. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία εσείς, αν θέλετε πράγματι απάντηση, να πάτε στο αναπηρήμα του οικονομικού, να τα έχετε μια ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σελίδη.
στον κάθε τομέα γνωρίζει πόσους εργαζόμενους έχει και αν αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τις σωστές κατευθύνσεις για να παρέχουν τις υπηρεσίες. Γιατί αν κάποιος αποφασίσει να δει που βρίσκονται οι εργαζόμενοι, πιστεύτε ούτε το έντυπο δεν βαρύστηκε στον χώρο εργασίας. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα σημάδι. Είτε διοίκηση είναι και να τα έδωνα, απόφαση υπάρχει, αλλά δεν ξέρει κανένα γιατί. Και πού είναι. Περιβάλλω, οι μισοί όλοι κοιμούνται. Έχω πάει σε φαρμακείο, σε 10 η ώρα, γιατί τη σύζυγο και λέει, έχω βρέξει. Δεν σκόνταν το κρεβάτι ο σύζυγος. Μα δεν πάει για δουλειά, γιατί τον ελέγχει κανένας. Στην καθαριότητα. Μη μου πείτε ότι έχουμε πολλούς εργαζόμενους. Να ναι, ναι, να προσθεθούν. Αλλά ενεργοποιούμε σωστά, κατευθύνουμε σωστά τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Στον Δήμο Αχανά. Όχι. Όσο η ανταπόδοση δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Αλλά και σε περίπτωση που προσπαθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, έχει γίνει για μια πρόκληση στον περιπολισμό. Τι ρωτάω τώρα. Τι ρωτάω. Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι σε βάθος χρόνου αυτή η κρίση που χρησιμοποιείται από όλους μας σαν άλλοι θα ζητηθεί να είναι αυτάρκης και αυτόνομη η Δήμη. Πώς θα την αντισυντήθουν αυτοί οι υπάλληλοι, μπορεί να το απαντήσει κάποιος. Αφού κάθε τόσο μειώνεται η γενικά λόγω του δανείου για τα χρηματοδοτήσεων που κανένα δεν ξέρει σε ποιο μέγεθος έχουμε φτάσει. Να πάρουμε, πώς θα πληρώσουμε το έργο. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοπούλου, μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Συνάδελφε, παράστα λίγο μέσα. Άμα δεν είναι παρόντες στη συνεδρίαση, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Δεν είναι καφενείο να έρχονται και να μπαίνουν. Κύριε Συνάδελφε, ακούτε κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν είναι παρόντες στη συζήτηση του θέματος, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Κύριε Ζήκη, δεν θα πάω σαν να πάει στην τουαλέτα. Όλοι μαζεμένοι πάνε στην τουαλέτα. Ακούσα. Αναγνωστώ προς παραγγέντες. Λοιπόν, αφού σαν γίνεις έμπνες. Λευκό. Βρετός Μιχάλης. Ακόν. Βρετός Φίλος. Ακόν. Άντε, ρε, τρεβανάμε. Καμάνης Γεώργιος. Ακόν. Γιανακόπουλος Δημήτριος. Ναι. Περιβολιάς Παραγίνης. Ναι. Δασκαλάκης Γεώργιος. Ναι. Ευθυμιάδη Κομαλίνη Γεωργία. Ναι. Ζητούνης Ιλίας. Ναι. Καπούλης Οδυσσέας. Ναι. Κατάρας Αναστάσιος. Ακόν. Καρθούδος Σπυρίδων, από τον Κοσμίδης Παναγιώτης. Κοσμίδης Παναγιώτης. Κοσμίδης Παναγιώτης. Δεν τρεπόμαστε. Από τον Κοσμίδη Μπλίζα. Ναι, Λαζάρ Ιωάννης. Από τον Λαζάρ Βασίλειος. Λαζάρ Βασίλειος. Από τον. Μιγάλη Αφροδίτη, ακούσα. Μιχαλής Δημήτριος. Ναι. Κουκάης Μαρίνος. Ναι. Ναρουζή του Μαρία, ακούσα. Τούρος Σωτήριος, απόν. Ξαγοράτης Νικόλος. Απόν. Προσφανής Χαράλαμος, απόν. Παλιούρας Αντώνιος. Παλιούρας Αντώνιος, απόν. Παντελιά Ευαγγελία, ακούσα. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος. Απόν. Απόν. Πεντελής Σέργιος, απόν. Δημητής Γιώργιος. Ναι. Δημητή Δόγκα. Ναι. Ο Ιμένας Παραγγέτης, απόν. Ρούσος Κωνσταντίνος. Ναι. Σασαρίς Κωνσταντίνος. Ναι. Σασαρίς Ελένη, ακούσα. Σιδηρόπουλος Γιώργιος. Ναι. Σταύρο Γιώργιος. Ναι. Συνεγίδης Θεόδωρος. Ναι. Το Παλής Εστάθιος. Απόν. Ο Παλαιτής Βασίλειος, από τον Τσάτσι Νικόλαος.
Ναι, τσουκαλά συνείδες, από χαρτί, Μαρία. Ακούστε. Κύριος Αναστάσιος. Ναι, Χριστοφούλου Σοφία. Ναι, Παλιούλας Αντώνιος. Ψηφοφορία εξωτής 19 υπέρ, 1 λευκό. Θέμα 5.